Μάλλον ο βέβαιος νικητής αυτών των εκλογών αυτό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά του στις κάλπες. Ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν μέσα από τα τελικά αποτελέσματα. Ναι, βέβαια. Το άνω όριο. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι εμείς μιλήσαμε καθαρά ότι η επόμενη μέρα των εκλογών, με όποια και να ήταν η κυβέρνηση και από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, θα πάρει αντιλαϊκά μέτρα. Και αυτά είναι δέσμευση απέναντι και στο νέο πρόγραμμα σταθερότητας. Μάλιστα, εκτιμάμε ότι δεν θα υλοποιηθούν οι αυξήσεις μισθών που έταζε ή απελευθέρωση τριετιών και άλλα. Επίσης, το Ταμείο Ανάκαμψης για την κάθε εκταμείευση θα παίρνει, θα φέρνει αντιλαϊκούς νόμους. Και βέβαια, οι εξελίξεις και στον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο και η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτούς τους σχεδιασμούς δείχνει ότι θα είναι και η αύξηση των δαπανών για τα εξοπλιστικά που θα πέσουν στην πλάτη των εργαζομένων. Και αυτά επιβεβαιώνονται, αν θέλετε, ότι θα είναι χρόνια λιτότητας. Μικρή διακοπή, κυρία Μανολάκου, να διαβάσουμε. Δήμος Εγάλεο, δυτικός τομέας Αθηνών, Νέα Δημοκρατία 132, ΣΥΡΙΖΑ 64, ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 39, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 29, Ελληνική Λύση Βελόπουλος 14, Σπαρτιάτες 14, Μέρα 25, Συμμαχία για τη Ρήξη 12, Πλεύση Ελευθερίας 11. Αυτό είναι Νίκη 6, Ανταρσία 3, Φωνή Λογικής Λατινοπούλου 2, Πατριωτικός Συνασπισμός 2, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κόμμα 1. Ήταν πρώτη κάρτα από το Δήμο Εγάλεο. Σας διέκοψα. Έλεγα λοιπόν ότι αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα τα έχει επιβεβαιώσει και η κυρία Λαγκάρτ με την αύξηση των επιτοκίων και τώρα και για το φθινόπωρο. Τα έχει επιβεβαιώσει και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας. Και με αυτή την έννοια ότι μας περιμένουν δυνατοί αγώνες. Το λέω γιατί αυτή η δυναμική στην εκλογική επιρροή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας αναμφίβολα μας δίνει αισιοδοξία και δύναμη, αλλά ταυτόχρονα θέλω να σας πω ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα από τη 21 Μαΐου μέχρι 25 Ιουνίου σε εκλογές συνδικάτων και σωματείων εμφανιζόταν άνοδος των διαθέσεων και των επιρροών του ΚΚΕ. Και με αυτή την έννοια εμείς θα ξαναγυρίσουμε σε όλους αυτούς τους εργασιακούς χώρους που έχουν προβλήματα, που στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν απολύσεις, όπως το Σκαραμαγκά. Στις 30 Ιουνίου λήγουν οι συμβάσεις αυτές οι δίμηνες που κρατήσανε όσο ήταν οι εκλογές. Μιλάμε για 750 άτομα. Ή στο ΣΕΦ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που νιώθουν ανασφάλεια αυτοί οι 70 εργαζόμενοι αν μετά τις εκλογές ιδιωτικοποιηθεί πλήρως το ΣΕΒ και μια σειρά άλλους εργασιακούς χώρους. Και με αυτή την έννοια εμείς θα αξιοποιήσουμε και αυτή τη δύναμη, αν επιβεβαιωθεί, λέω, του exit poll για μαχητική, λαϊκή αντιπολίτευση. Σε ό,τι αφορά τους Σπαρτιάτες, κοιτάξτε να δείτε, το σίγουρο είναι ότι δεν λύνεται με νομικά μέσα, ότι είναι δημιούργημα του συστήματος. Υπάρχουν ευθύνες και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν η δίκη θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ενώ συνεχίζεται. Όμως και συνολικά φαίνεται μια συντηρητικοποίηση. Δεν είναι θετικό. Όμως αυτή τη συντηρητικοποίηση τη βλέπουμε και στην Ιταλία και στη Γαλλία με τη Λεπέν και σε άλλα κράτη της Ευρώπης, που δείχνει ότι σε περιόδους καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης το σύστημα συντηρητικοποιείται και ανάλογα εμφανίζουν τέτοια εθνικιστικά κόμματα, φασιστικά, με εγκληματική ιδεολογία
να ανέρχονται και να σε άλλες περιόδους που θα σε ρυκνώνονται. Εξής, εγώ δεν είμαι κανένας απέναντι στο ΚΚΕ, αντιθέτως, επειδή όλοι γνωριζόμαστε εδώ, συμπαθών θα μπορούσε να μου πει κανείς. Θέλω να ρωτήσω, διαβάζω, το κοινό πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ για την υγεία. Δεν είναι κοινό το πρόγραμμα. Θέλω να πω, εγώ βλέπω διαφορές που έχουν τα κόμματα μεταξύ τους. Η απόλυτη ταύτιση όλων των άλλων κομμάτων θεωρώ ότι είναι ένα λάθος. Μπορεί εγώ να κάνω λάθος. Ναι, θα σας απαντήσω. Αλλά δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία. Θα σας απαντήσω και θα με καταλάβετε. Όταν το νέο πρόγραμμα σταθερότητας λέει μείωση δαπανών στον τομέα της υγείας, της πρόνοιας και δημιουργία πλεονασμάτων, εκεί συμφωνούν αυτά τα κόμματα γιατί δεσμεύονται απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Ή στα εξοπλιστικά που εκεί τα πληρώνει ο λαός με νέους φόρους, βεβαίως υπάρχει κοινή αποδοχή. Βεβαίως δεν μοιάζουν τα κόμματα αυτά μεταξύ τους, mm-hmm. έχουν αλλαγές. Έχουνε, αλλά έχουνε διαφορές. Ωστόσο, στα στρατηγικά σημεία που είναι δεσμευμένα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, έχουν κοινή αντίληψη, κοινή δράση και αυτό εκφράζεται, αν θέλετε, και μέσα από την κοινή ψηφοφορία. Αυτή τη στιγμή, οι νέοι φόροι έχουν περάσει σαν μορφές στο Ευρωκοινοβούλιο. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ τα ψηφίσανε. Έχουνε το μανδύα των πράσινων χαρατσιών. Δηλαδή και τα σκουπίδια που θα πετάμε θα μετράμε πόσα κιλά και θα πληρώνεται πράσινο τέλος. Πώς να σας το πω. Εμείς μικρή διακοπή, δεν τα βγάζουμε. Ξάνθη, γιατί πολλά δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας, τα έχουμε ζήσει. ΠΑΣΟΚ 88, ΣΥΡΙΖΑ 66, Νέα Δημοκρατία.